Κυρία Γιώργο Βασίλη, δεν σα τα λένε αυτά στην περιφέρεια. Ε, πραγματικά, γιατί εμεί μα λένε, <σίλει> βομβαρδίζουν κάθε μέρα με ερωτήματα για την εκτό σχεδίου δόμηση. Πα στον ειδικό. Υπάρχει ειδικό. Όχι, εδώ ο κύριο Ρωμανέα. Δεν ξέρω, μα είπε ο δικηγόρο. Προσπαθούσα να συντονιστώ, αλλά δεν τα κατάφερα ομολογουμένω. Ετάξει. Λοιπόν, καταρχά, τι κάνετε, είστε καλά, καλά είστε. Μια χαρά ανανεωμένη σα βρίσκουμε. Λάει. Με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση. Ε, πιστεύετε ότι όντω ε, πάτε να κάνετε μια μεγάλη ανατροπή, όπω λέει ο κ. Κασελάκη. Και σε τι συνίσταται η ανατροπή, Γιατί συνήθω η ανατροπή είναι άμα είσαι πίσω Κοιτάξτε. στο σκορ, να βγει μπροστά. Κοιτάξτε. Ε, δεν είναι μόνο αυτό η ανατροπή, ξέρετε. <laughs> Γιατί ε, ο στόχο μα, ο τελικό μα στόχο, ποιο είναι, Mm -hmm. Να βεβαίω να, να συγκλίνει, να κλείσει αυτή η ψαλίδα μεταξύ Νέα Δημοκρατία, μεταξύ του Πρώτου και Δευτέρου Κόμματο. Αυτό θα συνιστά και την ανατροπή που ευαγγελίζει ο κ. Κασάρη. Κλείνοντα η ψαλίδα η αυτή ψαλίδας. και φτάνοντα. Διότι ευρωεκλογέ έχουμε και μπροστά μα οι εθνικέ εκλογέ είναι σε τρία χρόνια. Mm -hmm. ε, Κλείνοντα η ψαλίδα αυτή, προφανώς δημιουργείται η δυναμική, αυτό που αναζητάει η ελληνική κοινωνία σήμερα, το να υπάρξει μία δύναμη, ένα πόλο, ο οποίο αντιπαρατίθεται με την. Ισχύουσα κατάσταση με την παρούσα κυβέρνηση και ε, δείχνει την πιθανότητα εναλλαγή στην κυβέρνηση. Αυτό, αυτό είναι την ο στόχο. Αυτό σημαίνει κλείσιμο τη ψαλίδα. Σημαίνει αυτό. Δηλαδή, αν έχει μια ψαλίδα στο 20 μονάδε, mm -hmm. όπω είχαμε, προφανώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν όμω η ψαλίδα αρχίζει και πιάνει μονοψήφια. Τότε το συζητήσουμε. Α, μάλιστα, θέτετε να μπει εδώ. Δηλαδή, δηλαδή, να είναι μονοψήφια η διαφορά. Εγώ σημαίνει, λέω, αρχίζει η ανατροπή. Εγώ λέω να επτώσει τον ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία και άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, του ώστε να υπάρξει η σύγκληση και να άνοδος από, από τα ποσοστά που δεν είναι δυνατή. Και διότι... μην απαντήσετε, μισό λεπτό. Θα πάμε στι διαφημίσει. Για να <coughs> γυρίσουμε <coughs> μετά, να έχουμε λίγο χρόνο με <coughs> την κυρία Γιώργο Βασίλη. Θυμάστε το διαφημιστικό διάλειμμα. Για να πάμε στι διαφημίσει και να έχουμε μετά την κυρία Γιώργο Βασίλη λίγο περισσότερο. Διαφημίσει, παρακαλώ, και ερχόμαστε. Εδώ μας συνεχίζουμε με την κυρία Γεροβασίλη και ρωτούσαμε το εξή ότι εάν το ποσοστό του 17,8-18% ε, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερκεράσει αυτό το, το ποσοστό έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην ανατροπή μετά τις ευρωεκλογέ. Μετά τις ευρωεκλογές, μετά τις ευρωεκλογές ναι. Διότι μέχρι τις ευρωεκλογέ, αντιλαμβάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια διπλή ήττα των εκλογών που δεν έχει κλείσει χρόνος mm -hmm. ε, στη συνέχεια με, ε, περάσαμε κραδοσμούς, είχαμε μια διάσπαση, ε, πρόεδρος. πρόεδρο. Όλο αυτό προφανώς mm -hmm. δεν ήταν η καλύτερη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο σήμερα που μιλάμε το σύστημα έχει του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ανασυνταχθεί ναι. Ε, και πια παράγεται πολιτική. Ε, νομίζω ότι με αυτό και με, τις, με, το δίμηνο σχεδόν που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις ευρωεκλογέ, θα επικοινωνήσουμε, θα με την κοινωνία, δηλαδή τις πραγματικές πολιτικές μας θέσεις που για όλους αυτούς τους λόγους πολύ ναι. καιρό έμειναν πίσω. Και, και, και τέτα... νομίζω ότι αυτό δίνει μια δυναμική. Ναι, απλώς ο κ. Κασελάκης και ο ΣΥΔΑ <χαι> και με έρθει τους καθημερινή σήμερα εξακολουθείτε να ζητάτε εκλογές. Εάν ναι. γίνουν εκλογέ. Θα το... σα πει ο κ. Μητσοτάκη, παιδιά, εκλογέ θέλετε. Εκλογέ. Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε ο κ. Κασελάκη να αναλάβει τι συντέχειε τη χώρα. Προφανώ. Κοιτάξτε, ε, υπάρχει μια. Η κοινωνία βράζει, ξέρετε. Ναι, ναι το ξέρω. Ε, και όπω ξέρετε καλά, ότι ένα βαθμό διαμαρτυρία συνήθω περνάει κάτω από ραντάρ δημοσκοπήσεων. Αυτά έχουν ξανασυμβεί. Ε, η άμεση επικοινωνία, δηλαδή με την κοινωνία, βγάζει τι βγάζει αυτά τα ποιοτικά όλα που καταγράφονται στις, στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή ότι για όλες τις πτυχές πολιτικής της κυβέρνησης, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των δυσκολιών και φτάνοντας σχε... μέχρι και τα εθνικά θέματα, αγγίζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης το. Του, του, του δυστυχήματο των τεμπών, το σκανδάλο των υποκλοπών που ξανά είναι μπροστά μα, ναι. ε, την διαρροή προσωπικών δεδομένων και την πλήγη του κράτου δικαίου, τα μεγάλα ζητήματα τη ιδιωτικοποίηση, τη υγεία και της παιδεία. Mm. Ε, σε όλα αυτά, αλλά και στο μεγάλο θέμα που λέγεται ασφάλεια του πολίτη, το οποίο σα θυμίζω, το ξέρετε κι εσεί, ήταν η σημαία τη Νέα Δημοκρατία mm. του Κυριακού Μητσοτάκη. Η οικονομία ήταν και ασφάλεια. Με αυτά τα δύο προτάγματα εξελέγει και πίστεψε ο ελληνικό λαό ότι θα αντιμετωπιστούν Άρα σήμερα. Δηλαδή, βλέβει... Αλλά είναι πραγματικά εκλογέ. Δεν συμ... είναι ένα αίτημα το και οποίο. Να σα πω, να σας πω κάτι, κύριε Κούτρα. Ε, μία, σε μια χώρα κανονικότητα, μια κυβέρνηση η οποία έχει ε, κρυφακούσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ε, την εισαγγελέα τη ΕΕΠ πολιτικούς αντιπάλους, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό των, των ενόπλων δυνάμεων. Ε, και έχει αυτό ξετυλιχθεί μπροστά μας και βεβαίως ε, έπονται και τα της συγκάλυψης. Ε, δεν θα υπήρχε αυτή η κυβέρνηση. Θα είχε παρατηθεί από μόνη της σε ένα ευνομούμενο κανονικό κράτος. Μιασκεται Σας φέρει... θυμίζω παρετήσεις ναι. πρωθυπουργών στην Ευρώπη ναι. για ίσον σημασία σε σχέση με τα δικά μας ζητήματα. Επομένως, το να λέει κάποιος ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει είναι, ξέρετε, απέτηση. Το αν έχει διαμορφωθεί ο πόλος και έχει πιστεί η κοινωνία ότι μια άλλη δύναμη είναι σε θέση να κυβερνήσει είναι μια συζήτηση η οποία... Ξεκινά εξελίσσεται. Ξε... και εξελίσσεται. Ναι. Κυρία Γεροβασίλη, για να ολοκληρώσουμε, και επειδή τον αναφέρατε και επειδή έχετε χρηματίσει και Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες πολύ βίαιων περιστατικών και ανεπάρκειας πραγματική υπηρεσιακών ε, παραγόντων. Τι πιστεύετε ότι δεν πάει καλά. Να σα θυμίσω ότι δεν είναι μόνο τον τελευταίο καιρό. Να σα θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό οι Κροάτε διάσκησαν όλη την Ελλάδα Λύχυνε. και έφτασαν και δολοφόνησαν. εκεί είχαμε τα ζητήματα τη δολοφονία του νέου αυτού ανθρώπου. Ε, Επίση έχουμε μέσα σε ένα χρόνο, αφού έχει περάσει η προηγούμενη τετραετία, έχουμε σε ένα χρόνο τρει υπουργού να αλλάζουν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Και βεβαίω σε όλη τη θητεία τη Νέα Δημοκρατία έχουν αλλάξει και αρχηγοί αστυνομία και οι υπουργοί. Όμω το αποτέλεσμα παραμέ... όχι απλώ παραμένει το ίδιο, αλλά ομολογήθηκε και από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοκοίδη, ο οποίο τι είπε στη δήλωσή του πριν λίγο καιρό, όταν ανέλαβε το Υπουργείο, είπε ότι τι μεταρρυθμίσει που σχεδιάσαμε το 19 θα τι προχωρήσουμε. Δηλαδή ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχει συμβεί τίποτα. Επομένω, προφανώ χρειάζονται πράγματα και η προσφα... ομολογία αποτυχία δεν αρκεί, διότι τα προβλήματα είναι σοβαρά, είναι σημαντικά και χάνονται ανθρώπινε ζωέ, χάνονται νέοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε, κυρία